σας, γεια σας, γεια σας, παπάκι. Έτρεχα να προλάβω τα λιτά courier και τη γενική, ταχυδρομική. Να σας δείξω με τη θεραπεία λεύκανσης και οδοντόκρεμα χρησιμοποιώ. Γιατί με βοηθάει να διατηρήσει λευκά τα δόντια μου. Έχω παρατηρήσει ότι όταν κάνω λεύκανση και δεν έχω τις οδοντόκρεμες αυτές, η θεραπεία της λεύκανσης πάει περίπατο. Τις παίρνω από Νοτίνο. Πήρα τρεις τώρα για να έχω, είναι μεγάλες, βγάζουν αρκετό διάστημα. Απλά τελευταία φορά δεν μου βγάλαν πάρα πολύ, γιατί τις χρησιμοποιούσε και ο Χρήστος, παρόλο που δεν έχει κάνει λεύκανση. Αλλά δεν χρειάζεται κιόλας, ο Χρήστος η πάστα του δοντιού του είναι άσπρα. Αλλά τώρα θα δοκιμάσει αυτή ο Χρήστος, να δει μέντα, οπότε πιστεύω θα είναι καυτερή. Ας τη δοκιμάσει, γιατί του αρέσουν γενικά οι καυτερές. Την είχε δώρο αυτή. Πάμε να ανοίξουμε, αφού κόψαμε το γιογιό. Πρέπει να κάνουμε ένα βίντεο, σας έχω τάξει βίντεο, να σας πω πώς κόψαμε το γιογιό. Ας το κάνουμε τώρα, δεν έγινε κάτι. Κάτσε κάτω, Αλεξάνδρα. Θα ξεκινήσουμε με τον Γιώργο να σας πω και τα τρία παιδιά πώς έκοψαν την μπάνα. Ο Γιώργος την έκοψε, βασικά την κόψαν και τα τρία παιδιά ακριβώς στην ίδια ηλικία. Πώς τα έφερα έτσι, έχουν μικρή διαφορά, είναι Μάιο και Ιούνιο και Ιούλιο, οπότε ήταν αρκετά μικρή διαφορά ηλικίας. Ο Γιώργος την έκοψε πάρα πολύ εύκολα την μπάνα και τη βραδινή με τη μία. Υπήρχαν ατυχηματάκια, αλλά πολύ λίγα. Ελάχιστη, δηλαδή με το που του είπα, Γιώργο μεγάλωσες, πρέπει να κόψουμε την μπάνα, να πηγαίνουμε στην τουαλέτα. Του πήρα στεφάνι για την τουαλέτα και όχι γιογιό. Γιογιό δεν είχα καν στο σπίτι, τον έμαθα κατευθείαν στο στεφάνι. Δεν φοβήθηκε τίποτα και στα τσίσα και στα κακά όλα καλά, μια χαρά κατευθείαν. Την έκοψε λοιπόν πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ εύκολα, είσαι μεγάλος τώρα, δεν την έχεις ανάγκη, τώρα θα έρθει και το μωράκι στο σπίτι που θα φοράει μπιμπιλίνο, εσύ δεν είσαι μωρό, είσαι ο μεγάλος αδερφός που θα προσέχει την αδερφούλα σου. Έτσι του έλεγα, έτσι έμαθε, αργότερα πήγε και παιδικό, οπότε συνεχίστηκε όλο αυτό κανονικά, αλλά τον είχα μάθει εγώ ήδη από το σπίτι, 3 χρονών παρά ένα μήνα και τα τρία παιδιά. Η Αλεξάνδρα, 18 μηνών, άρχισε να μου λέει κακά και παρατήρησα ότι δεν τα είχε κάνει πρώτα. Πρώτα μου έλεγε κακά και μετά από λίγη ώρα έκανε. Οπότε την έπιανα και την έβαζα και αυτή σε στεφάνι, δεν πήρα γιογιό, και έκανε τα κακά στη λεκάνη κανονικά. Τα τσίσα όμως μας δυσκόλεψαν λίγο και είχαμε πολλά ατυχήματα. Ατυχήματα θυμάμαι να κάνει τσίσα, ξέρω εγώ, στα πλακά και να μην το έχω πάρει χαμπάρι. Τώρα σε χρόνο γρήγορο, έτσι, μετά από λίγη ώρα το καταλάβαινα. Και να τρέχει ο Γιώργος που ήταν 3 και κάτι, τέρμα δραστήριο παιδί, να τρέχει μέσα στο σπίτι και να σαβουριάζεται, άπειρες σαβούρες με το κεφάλι πίσω, πολύ επικίνδυνο. Αλλά καταφέραμε και την κόψαμε, αλλά αργήσαμε λίγο τη βραδινή την μπάνα. Όπως κάνω τώρα και στο Μιχαήλ Άγγελο, φοράμε μόνο βράδυ, θα σας πω και για το Μιχαήλ Άγγελο. Αργήσαμε τη βραδινή την μπάνα γιατί θύλασε σχεδόν μέχρι 3. Αργήσαμε λίγο τον βραδινό το θύλασμο να τον κόψουμε. Επομένως είχε μάθει σε μια ρουτίνα 8 φορές, 7 να ξυπνάει όλα αυτά τα 3 χρόνια σχεδόν και να θυλάζει. Και έτσι άργησε να κόψει την μπάνα γιατί όταν πίνεις νερά, γάλατα κτλ. Βράδυ, σαφώς και θα θες να πας στην τουαλέτα συνέχεια. Αλλά όταν της σταμάτησε και νερά και γάλα και τα πάντα, μια χαρά την κόψαμε, είχαμε κανένα δυο ατυχηματάκια, τίποτα το σπουδαίο. Πήγαινε από 7 μηνών στο παιδικό, οπότε βοήθησε και ο παιδικός ταυτόχρονα και όλα καλά. Στο Μιχαήλ Άγγελο λοιπόν, ξεκίνησα πολύ νωρίς, 2 και κάτι ήταν. Ήταν όταν είδα, λένε οι παιδιάτροι, ότι όταν βλέπεις το παιδί να ανεβαίνει τη σκάλα και να μην θέλει χεράκι, να θέλει να ανεβαίνει μόνο του, να έχει τη δύναμη να κρατήσει το ένα πόδι, να τον ανεβάσει πάνω στο σκαλί και να συνεχίσει με το άλλο, τότε λένε ότι ξεκινάνε να είναι έτοιμα. Είναι ένα δείγμα, αν θέλετε να το πούμε έτσι. Οπότε τον είδα ότι ανεβαίνει με τις σκάλες και κατέβαινε και ήθελε να είναι μόνος του. Εγώ δίπλα εννοείται να προσέχω, άσχετο αυτό, παρενθεσούλα, γιατί ξέρετε γιατί, τα σχόλια πάνε και έρχονται. Και παρέρχονται. Και έτσι είπα θα ξεκινήσω. Έλα μου που ήταν νωρίς και κατουριόταν πάνω του και δεν ήθελε και
Το κατάλαβα όμως πολύ γρήγορα και λέω όχι, δεν θα το συνεχίσω γιατί δεν θέλει το παιδί. Δεν θέλω να το ζωρίσω, είναι αρκετά νωρίς. Θύλαζε 7-8 φορές μέχρι και αυτός μέχρι τα 2,5 μέχρι τον Νοέμβριο που θυλάζαμε. Τώρα είναι 3 παρά 1 μήνα. Την κόψαμε πριν 2 εβδομάδες. Εσείς θα δείτε και το βίντεο λίγες μέρες αργότερα, οπότε θα είναι ήδη 3 εβδομάδες. Δεν θα έχει κλείσει καν μήνας. Αποφάσισα πότε μάζεψα τα χαλιά και πέρασε όλες αυτές τις αρρώστιες που πέρασε γιατί δεν ήταν καλά. Όταν το παιδί είναι άρρωστο, μην ξεκινήσετε να του κόψετε την μπάνα αν είστε σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί δεν προλαβαίνεις. Δεν προλαβαίνεις το παιδί. Δεν θα έχει το νου του να σου πει μαμά τσίσα, μαμά κακά ή να πάει στο γιογιό ή να σου δείξει για παιδάκια που δεν μιλάνε. Εμένα ο Μιχαήλ Άγγελος τώρα μιλάει, τα λέει όλα σχεδόν. Και έτσι μου λέει μαμά τσίσα, μαμά κακά. Και πηγαίνει και μόνος του στο γιογιό. Έχει ξεκινήσει τώρα δεύτερη εβδομάδα, πηγαίνει μόνος του στο γιογιό. Υπάρχουν και τα ατυχήματα. Σήμερα ήταν μια μέρα δύσκολη με πολλά ατυχήματα και ξεχνιότανε. Αλλά είναι στη φάση αυτή της εκπαίδευσης. Βγάλαμε τα χαλιά όπως σας είπα, οπότε να έχετε βγάλει τα χαλιά για να κόψετε την μπάνα. Μην πηγαίνει και τα κάνει στα χαλιά και έχουμε άλλα καθαρίσματα. Πρέπει να βγουν τα χαλιά. Πρέπει να έχετε το νου σας συνέχεια, κοντά σφουγγαρίστρα, πετσετούλες και όλα αυτά που θα ξαναπληθούν. Στις πρώτες μέρες μου ζήταγε για τα κακά να του βάλω μπιμπιλίνο. Εγώ του εξήγησα και του λέω, Μιχαήλ Άγγελε, θα κόψουμε τώρα το μπιμπιλίνο γιατί είσαι μεγάλος. Έχει μεγαλώσει. Ο Βίκτορας φοράει μπιμπιλίνο. Ο Βίκτορας είναι ο αυτιστικός μας. Και είναι μωράκι. Είναι νόσο. Είναι μωρό. Ο Βίκτορας φοράει μπιμπιλίνο που είναι μωρό. Εσύ είσαι μεγάλος τώρα και ξέρεις να προσέχεις και τα μωράκια που του αρέσει να παίζει με μωρά. Και πρέπει να κάνεις τσίσα στο γιογιό. Στο Μιχαήλ Άγγελο είχα γιογιό. Είχα και Στεφάνη, αλλά φοβόταν πολύ να κάτσει στη λεκάνη. Δεν ήθελε με τίποτα. Τον έβαζα. Θα πέσω. Οπότε τον κατεβάζαμε. Και τον έβαζα στο γιογιό. Μας είχε πάρει ρούλα από πέρυσι γιογιό. Και τον έβαζα στο γιογιό που λέτε, τα τσίσα του μια χαρά. Καλά, τα πρώτα τσίσα. Κάναμε πάρτι μέσα στο σπίτι, εγώ, η Αλεξάνδρα και ο Γιώργος, αλλά πιο πολύ εγώ και η Αλεξάνδρα. Και χειροκροτήματα και μπράβο και τέλεια και μεγάλωσες. Και πάρε γλυφιτζούρι και πάρε τσίχλα όλες τις βλακίες. Αλλά έκανε κάτι καλό. Του αρέσουν τα γλυφιτζούρια και οι τσίχλες. Έχουμε μάθει από τον παιδίατρό μας να παίρνουμε γλυφιτζούρια. Οι τσίχλες είναι αλκοόλιμα. Και του έδωσα για να καταλάβει ότι έχει κάνει κάτι πάρα πολύ καλό. Του δείξαμε πόσο ενθουσιασμένοι είμαστε με αυτό που έκανε. Χειροκροτούσαμε, φωνάζαμε στο σπίτι. Μπράβο, πανηγύρι, τρικούβερ το τρελό. Γελάει η Αλεξάνδρα. Και μετά σας λέω, μόνο στα κακά μου έλεγε «Μαμά, κακά, θέλω πάνα» και του έλεγα «Όχι, δεν θα βάλουμε πάνα. Πάνα φοράμε μόνο τα κάνουμε νάνι». Όταν κοιμόμαστε φοράμε πάνω, γιατί έχει βρέξει ήδη 2 φορές το κρεβάτι το δικό μου και πήρε και στρώμα και πήρε μία τρέλα καθαρίσματος αυτό το διάστημα. Αλλά έτσι είναι, θέλει πολύ υπομονή, πολύ αντοχή, είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν έχεις 3 παιδιά και πρέπει να διαχειριστείς αυτή τη φάση του παιδιού και περνάει και τα tantrum. Τι είναι τα tantrum τώρα θα μου πεις. Τα tantrum είναι πάρα πολύ σημαντικά, οπότε είπα να σας διαβάσω το κείμενο που έχω κάτσει και έχω γράψει από έρευνες που έχω διαβάσει. Δεν πρέπει να τα περνάμε έτσι στον ντούκο. Σε προηγούμενο vlog σας είπα για τα tantrum του Μιχαήλ Άγγελου και σας τα έδειξα. Τράβηξα στιγμές real life mom, γιατί έτσι είναι η ζωή, γιατί θα περάσουμε τέτοιες καταστάσεις, είτε αρκετές φορές είτε λίγες φορές, εξαρτάται το παιδί και εξαρτάται και το γονιό πάντα το πώς θα το διαχειριστεί. Ήθελα να σας το διαβάσω κιόλας γιατί κάποιοι μπορεί να βαριέστε. Δώστε όμως βάση γιατί είναι πολύ σημαντικά. Δεν είναι ότι το παιδί είναι κακομαθημένο, το παιδί το έχει κολλημένο πάνω σου. Ξεκολλάτε λίγο από τα παλιά τα μυαλά και πάμε στα σημερινά μυαλά που είμαστε εμείς, η νέα γενιά, που πρέπει να διαβάζουμε, πρέπει να εξελισσόμαστε και να καταλάβουμε ότι έχουν περάσει τα χρόνια και ότι όλα έχουν τη δική τους λογική. Πάμε να σας διαβάσω το κείμενο που έγραψα. Τα tantrum τα συναντάμε συχνά στην πρώτη νηπιακή ηλικία, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν συνεχίζουν έως την παιδική ηλικία του παιδιού. Όταν οι γονείς αδυνατούν να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση, τότε επιδεινώνεται. Σπάσματα θυμού, κρίσεις υστερίας, επιθετικές αντιδράσεις ή πείσματα. Και θέατρο, επειδή θέλει να περάσει το δικό του. Ο κάθε γονιός δίνει τη δική του ερμηνεία στο απότομο και αναπάντεχο σύμφωνα με τον ίδιο, που ενίοτε καταλαμβάνει τον ήπιο και που προσπαθεί να βγάλει άκρη και να διαχειριστεί την κατάσταση.
Στην ουσία πρόκειται για την έντονη έκρηξη θυμού που πιάνει το παιδί και την οποία δυσκολεύονται πολλοί οι γονείς να αντιμετωπίσουν. Οι λόγοι για τα μάτια των γονιών είναι ασήμαντοι. Η έντονη αντίδραση όμως σε αυτούς τους λόγους πυροδοτείται από την αδυναμία του παιδιού εκείνη τη στιγμή να επεξεργαστεί όλα τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος και τα αρνητικά συναισθήματα που το κατακλείζουν. Ακόμη δυσκολότερο είναι για τα παιδιά που δεν έχουν αναπτύξει πλήρως την ομιλία τους. Είναι φάσεις από 2 ετών μέχρι 3 ετών. Αν δεν μιλάει τελείως καθαρά το παιδί, συνήθως γίνεται έτσι, υπάρχουν και αιτίες. Εμείς είμαστε σε αυτή τη φάση, ότι κάποια πράγματα που μπορεί να σκεφτεί δεν μπορεί να τα πει, ενώ σας λέω μιλάει, αλλά είναι κάποια πράγματα που μπορεί να έχει σκεφτεί και να μην μπορεί να τα πει. Να μην μπορεί να τα εξωτερικεύσει το παιδί. Πιάνουν κρίσεις, αρχίζει ουρλιάζει, κοπανιέται, μπορεί να έρθει να μου χτυπήσει και εμένα στα πόδια, του εξηγώ ότι δεν είναι καλό να χτυπάμε, δεν χτυπάμε. Οπότε ναι, πέρασα αυτή τη φάση τώρα και να έχω και τα μεγάλα μαμά αυτό, μαμά εκείνο, μαμά διαβάσματα, μαμά. Δεν πειράζει, τα αποφάσισα να το κάνω μέσα στο Πάσχα για να μην είμαστε full με τα διαβάσματα, αν και έλειπαν μια εβδομάδα που είχαμε πολλά μαθήματα εμείς να κάνουμε στο σπίτι. Και έτσι που λέτε, δεν θυμάμαι που είχα μείνει, έκλεισα το κλιπ γιατί πήγε ο Γιώργος βόλτα την κύρα και γάδιαζε σαν την Παλαβή. Όταν άνοιξε το σχολείο, είπα στην κυρία του ότι έχουμε κόψει την μπάνα, δεν έχω φέρει καθόλου μπιμπιλίνο, δεν θέλω να βάλει καθόλου μπιμπιλίνο το παιδί. Δυσκολευόμαστε με τα κακά. Μου λέει: έχω πάνε εδώ αν χρειαστεί κάτι για τα κακά κτλ. Δεν χρειάζεται και η αλήθεια είναι. Μείωσε πάρα πολύ τα κακά του μέσα στη μέρα. Εκεί που θα μου κάνει 3 φορές, μου κάνει 1 το πρωί και όλα καλά. Είναι μια χαρά. Δεν έχουμε θέμα με κυλίτσες και τέτοια. Τσίσα άπειρα μέσα στη μέρα. Λέω: Παναγία μου, η πάνα πόσο τσίσα κρατάει μέσα στην ημέρα, παιδιά. Αυτό. Συνεχίστηκε και από τα σχολεία τις πρώτες μέρες. Έκανε τσίσα μία φορά μέσα στο 5ωρο που τον πήγαινα στο σχολείο, γιατί 5 ώρες τον πάω, έκανε μία φορά και λίγα. Και φοβόταν η κυρία του, μου λέει: η κυλίτσα του και αυτά, μου πάθει κάτι. Και είναι τόσο γλυκούλα η Αναστασία μας, η κυρία μας. Και της λέω: μην αγχώνεσαι, θα το δούμε. Μου λέει: και εσύ μην αγχώνεσαι, γιατί και εγώ την έπαιρνα τηλέφωνο τις πρώτες μέρες να δω τι γίνεται. Δεύτερη μέρα τα ίδια. Τρίτη μέρα τα ίδια και τέταρτη μέρα ξεκίνησε κανονικά να πηγαίνει μόνος του, να της λέει: κυρία Τσίσα, κυρία Κακά, και πηγαίνει μόνος του. Οπότε είμαστε πάρα πάρα πολύ καλά. Εγώ περίμενα πρώτη μέρα, δεύτερη μέρα, είχα βάλει φουλ αλλαξιές μέσα και φουλ βρακάκια, να πάω και να τον πάρω με άλλα ρούχα, να τον δω με άλλα ρούχα να βγαίνει. Και της λέω: όπα, τι έχουμε, δεν είχαμε ατύχημα. Κάνε ένα ατύχημα, μου λέει, είναι κύριος. Τώρα για την πιπίλα. Σας είχα πει σε ένα live ότι θα σας πω και για την πιπίλα. Ο Γιώργος μου έπιασε πιπίλα από την αρχή. Δεν θύλασε, οπότε μου έπιασε και την πιπίλα από την αρχή. Μπιμπερό και πιπίλα. Την πιπίλα του την έκοβα λίγο, σιγά σιγά, και του λέγα: τρύπησα. Τρυπούσα που λέτε την πιπίλα και αυτό ήτανε. Μια μέρα τον είχε πιάσει ιστερία και λέω: όχι. Γιατί ήτανε, παιδιά, 3 χρονών παρά και ήθελα να την κόψει. Μην στραβώσουν τα δόντια του κτλ. Και πήρα το ψαλίδι μπροστά του, καθόλου ωραίο, καθόλου καλό. Το θυμάται ακόμη και τώρα και μου το λέει: εσύ την έκοψες. Ακόμη και τώρα, δηλαδή, πρέπει να ήταν πολύ τραυματικό, ήταν πολύ κακό αυτό που έκανα. Δεν το ξανά επανέλαβα σε άλλο παιδί. Καλά, θα μου πεις τώρα: η Αλεξάνδρα δεν πήρε πιπίλα καθόλου, ούτε μέρα, ούτε μια φωτογραφία δεν έχουμε πιπίλα με την Αλεξάνδρα. Του Μιχαήλ Άγγελου του έδωσα τον πρώτο καιρό, μετά το δίμηνο, για να εδραιωθεί ο θυλασμός, να κυλήσει όλα καλά, να πάνε καλά, να δρομολογηθούμε και να του δώσω μετά. Του έδωσα μετά το δεύτερο μήνα, δηλαδή στον τρίτο μήνα. Κάνα δίμηνο, τρίμηνο την είχε και του άρεσε πάρα πολύ. Αλλά τι έγινε, εκεί αν σκεφτείτε ότι 3 μηνών μέχρι 6, εκεί στον 6ο μήνα αλλάζει το νούμερο. Και δεν τις έβρισκα τις πιπίλες, χανόντουσαν μέσα στο σπίτι. Και πήγα να πάρω καινούριες πιπίλες. Πήρα ένα νούμερο μεγαλύτερο και ήτανε Σάββατο, για κακή μου τύχη. Κακή, καλή, δεν ξέρω. Σάββατο. Και του παίρνω το νούμερο το μεγαλύτερο. Κακή, δεν θα πω τώρα που το σκέφτομαι. Του παίρνω το μεγαλύτερο το νούμερο και δεν την ήθελε με τίποτα. Όταν σας λέω με τίποτα, με τίποτα. Μου έκοψε την πιπίλα, έμπαινε στήθος. Καλά, μπορώ να πω και κακή, γιατί μπορεί το κόλλημα που έφαγε μετά με το θυλασμό και με μένα συνέχεια, δηλαδή δεν ξεκόλλαγε για το στήθος 2,5 χρόνια, ίσως φταίει και γι' αυτό, γιατί αν είχε μια πιπίλα και να μασουλάει,
δεν θα ήταν τόσο πολύ στο στήθος μου. Τέλος πάντων, αυτά ήταν. Πάμε να κάνουμε ένα unboxing. Το συγκεκριμένο είναι από Hero Kids. Δεν είναι κάποια χορηγία ή κάτι, το αγόρασα. 33 ή 36, έδωσα, τώρα δεν θυμάμαι, έδωσα σε κάποιο από τα δύο 36 ευρώ και σε κάποιο 33. Και ήταν και μετρητά, δεν μπορώ να δω τώρα το e-backing να σας πω. Α, να, το δείχνει το κουτί, Μαρή. 32,95 μαζί με τα μεταφορικά. Το διάλεξε ο Μιχαήλ Άγγελος ο ίδιος. Έβαλα τον ίδιο να διαλέξει τι θέλει. Γιατί του είπα, δεν μπορούμε να είμαστε στο γιογιό. Παιδιά, δεν μου αρέσει αυτή η διαδικασία. Κάνει κακά, κάνει τσίσα. Ξεπλένει το γιογιό συνέχεια, το πλένει. Άμα κάνει τα. Πλένει το γιογιό συνέχεια, το αδειάζει κτλ. Δεν μου αρέσει αυτή η διαδικασία. Oh. Δεν την είχα στα μεγάλα και δεν ήθελα ούτε στον Άγγελο. Αλλά να που ο Άγγελος δεν ήθελε Στεφάνη, τώρα όμως που το είδε με τη σκάλα να ανεβαίνει, τον ενθουσίασε. Οπότε έχουμε εδώ αυτό, ο Θεός βοηθός, γιατί είναι πολλά κομμάτια, να δω πώς θα το φτιάξουμε. Θα το φτιάξουμε όμως. Λοιπόν, εδώ έχουμε τη βάση του. Η πρώτη, η δεύτερη. Λοιπόν, θα το τελειώσουμε και θα σας τραβήξουμε να το δείτε πώς είναι στημένο στη λεκάνη. Άλλαξα μία μπλούζα γιατί έχω γίνει παπί. Δυσκολεύτηκα λίγο. Δεν ζωρίστηκα από το στεφάνι που έφτιαξα τώρα, το βατραχάκι. Αλλά όσο έτρεχα για να τα προλάβω όλα που σας είπα προηγουμένως, για να γυρίσω και το βίντεο, πάμε να σας δείξω πώς κάθεται στη λεκάνη. Μπορείς να έχεις κατεβασμένο και το στεφάνι της τουαλέτας σου, μπορείς να το έχεις και ανεβασμένο. Στο φυλάδιο δείχνει ότι είναι ανεβασμένο. Βλέπουμε ότι στέκεται πολύ καλά. Εδώ είχα το σκαλάκι, το διπλό θα σας δείξω πιο. Δείτε πόσο εύκολο είναι. Έχει τα δύο σκαλάκια, όπου το Άγγελος θα ανεβαίνει το πρώτο που είναι κάτω και θα ανεβαίνει και το δεύτερο. Δείτε τι ωραίο είναι. Κλείνει έτσι, τσακ, τα αποθηκεύεις και δεν σου πιάνει χώρο. Δείτε πόσο χώρο πιάνει. Πραγματικά τίποτα. Λοιπόν, έχω σηκώσει εγώ το στεφάνι τώρα από τη λεκάνη, οπότε πάμε να δούμε πώς κάθεται. Να το, ορίστε. Αυτό είναι το στεφάνι μας, στεφάνι σκάλα. Θα είναι λίγο ζόρυτο ότι θα θέλει κάθε φορά να το βάζω, αλλά και στο γιογιό που πηγαίναμε να κατεβάσουμε βρακάκι και αυτά, αυτό κάναμε. Το σκαλί που είχα προηγουμένως εκεί ήταν για τα δόντια των παιδιών, των μεγάλων, αλλά δεν το χρειαζόμαστε. Γιατί έχουν ψηλώσει τόσο πολύ που φτάνουν τον νηπτήρα, αλλά δεν φτάνει ο Μιχαήλ Άγγελος. Όμως ο Μιχαήλ Άγγελος χωράει να κάτσει εδώ και να του πλύνουν τα δόντια έτσι, να τον έχω πάνω στον μπάγκο και να τον κρατάω εγώ. Ήταν αυτό το σκαλί, το κλασικό του τζάμπο. Τώρα εμείς είχαμε αυτό το γιογιό, τώρα θέλω να το αφήσω στην άκρη για λίγο, μια-δυο μέρες, όπως το έχουμε εδώ. Είναι αυτό εδώ, το έχει στα τζάμπο αυτό. Το βατραχάκι σας είπα το πήρα από Hero Kids. Μπορείτε να το ψάξετε αν θέλετε. Θα σας αφήσω και στο κουτί περιγραφής, αν και δεν είναι sponsor video. Θα σας αφήσω και στο κουτί περιγραφής να το δείτε. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα είχαμε σύρταράκι, έτσι ώστε όταν κάνει κάτι το παιδί, τσακ, το παίρνεις, το πλένεις και το ξανατοποθετείς. Μια-δυο μέρες, λίγο μέχρι να συνηθίσει το βατραχάκι που διάλεξε, ξαναλέω ο ίδιος. Θα έχω αυτό εδώ στην άκρη και μετά θα το σαπουνίσω καλά και θα το δω. Θα έρθω εδώ στο δωμάτιο της Αλεξάνδρας για να σας πω δύο πραγματάκια και να κλείσω. Ο Μιχαήλ Άγγελο τον έχω βάλει στο κρεβάτι του, ξεράθηκε στο δρόμο. Τον ανέβασα πάνω κοιμισμένο στον ώμο μου. Του βάλα ένα μπιμπιλίνο γιατί λέω σίγουρα θα τα κάνει μες στον ύπνο του. Και η ώρα που κοιμήθηκε ήταν 8 παρά, 7.30 8 παρά. Οπότε μια χαρά, θα το πάρει μάλλον τη σερή. Θα ξυπνήσει ίσως για γάλα. Θα αλλάξουμε άλλη μια πάνω μέσα στη νύχτα. Και τέλος. Αν και όταν κοιμάται 8.30 ώρα, δεν αλλάζουμε πάνω μέχρι το πρωί. Το παίρνει σερή μέχρι το πρωί τον ύπνο του. Και έτσι προς το παρόν θα χρησιμοποιούμε μία πάνω το μεσημέρι, μία πάνω το βράδυ. Θέλω να σας πω, σε αυτό το σημείο πριν κλείσω το βίντεο και σας χαιρετήσω, να μην αγχώνεστε, να μην συγκρίνετε το παιδάκι σας, τα παιδάκια σας, με κανένα άλλο παιδάκι. Είτε είναι συγγενή, είτε είναι φίλου, είτε είναι κουμπάρου, είτε είναι της γνωστής, είτε είναι της γειτόνισσας. Μην συγκρίνετε τα παιδάκια. Κανένα παιδάκι δεν είναι ωραίο να συγκρίνεται με το άλλο. Άλλα παιδάκια νοητικά είναι πιο γρήγορα, άλλα παιδάκια είναι λίγο πιο αργά. Άλλα παιδάκια λειτουργούν
τελείως διαφορετικά, έχουν άλλες νοοτροπίες και φαίνονται από μικρά, και άλλα παιδάκια είναι τελείως διαφορετικά. Μην μπαίνετε σε αυτή τη λούπα του να συγκρίνω, α, εκείνη το έβγαλε τότε, εμείς έχουμε αργήσει. Κάθε παιδάκι θέλει το δικό του χρόνο. Είτε αυτό είναι μπίπερο, είτε αυτό είναι θυλασμός, είτε αυτό είναι πιπίλα, είτε αυτό είναι γιογιό. Να κάνετε αυτό που λέει η δική σας η συνείδηση, η δική σας ενσυναίσθηση, και να μην σας απασχολεί το τι σας λένε οι άλλοι. Μην μπαίνετε σε αυτό το τρυπάκι. Σας το λέω εγώ που τα μεγαλώνουμε μόνοι μας, εγώ με τον Χρήστο, οπότε τα παιδιά διαμορφώνουν το χαρακτήρα τους από το δικό μας το μεγάλωμα, από τις δικές μας τις αρχές και τα δικά μας πιστεύω και θέλω. Σίγουρα το κάθε παιδί έχει το δικό του χαρακτήρα, όπως είπα, και θα διαμορφωθεί ο χαρακτήρας του μέχρι να ενηλικιωθεί αναλόγως. Απλά θέλω να βγάλετε το άγχος από πάνω σας και να μην σκέφτεστε ότι «Ω, ξέστρωσε τα χαλιά, η Τζορτζίνα ξέστρωσε», να πω για μένα γιατί δεν θέλω να μιλήσω για άλλους, «ξέστρωσε τα χαλιά, πρέπει να τρέξει να...» και «σταμάτησε, έκοψε ο άγγελος τον πιμπιλίνο, εμένα γιατί δεν το έχει κόψει ακόμη». Μην τα σκέφτεστε έτσι. Προσπαθήστε, αν τα καταφέρνετε, ok. Αν δεν τα καταφέρνετε, δεν πειράζει. Θα πάει και λίγο πιο μετά. Και τι έγινε αν κόψει την πιπίλα 4 χρονών? Εγώ δεν ήθελα το παιδί μου να την κόψει παραπάνω. Για τα δοντάκια που σας είπα που δεν ήθελα να στραβώσουν. Άλλα παιδάκια την έχουν κόψει και στα 5 και 6 την πιπίλα. Ναι, καλά ακούτε. Και τον πιπερό 7, 8 χρονών. Ξέρω άτομα που πίνανε με πιπερό 7, 8 χρονών. Γιατί η μαμά τους έλεγε θα μου κόψει το γάλα. Δεν θέλω να μου κόψει το γάλα. Με πιάσουμε τώρα την ιστορία τι προσφέρει το γάλα και τι δεν προσφέρει το ξένο γάλα. Το γάλα το αγοραστό. Με πιάσουμε αυτή την ιστορία γιατί δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Αλλά θέλω να πω ότι κάθε μανούλα λειτουργεί διαφορετικά και κάθε μπαμπάς φυσικά, γιατί και μπαμπάδες μεγαλώνουν τα παιδάκια μόνοι τους. Απλά μιλάω περισσότερο για τις μαμάδες, γιατί οι μαμάδες είναι στο σπίτι συνήθως, είτε εργαζόμενες μαμάδες και έχουν να κάνουν και με τα παιδιά. Είμαι σίγουρη ότι ή θα βοηθηθείτε αν έχετε πεθερά μαμά, θεία, δεν ξέρω ποιον, για να βλέπουν το παιδί σας. Κάποιοι θα βοηθηθείτε γιατί ίσως μιλάνε με άλλο τρόπο στα παιδιά, ίσως έχουν κάποιες αδυναμίες στα παιδιά, στη γιαγιά κτλ. Γιατί τους κάνει πιο πολύ τα χατήρια και το κόψουν πιο εύκολο τον πιμπιλίνο. Ή ίσως δυσκολευτείτε γιατί άλλο σύστημα θα ακολουθεί η γιαγιά, άλλο σύστημα θα ακολουθεί η μαμά. Γι' αυτό, όσοι έχετε βοήθεια, να μιλάτε την αρχή, να συνεννοείστε, να ξεχωρίζετε το τι θέλετε για το δικό σας το παιδί και να ακολουθούν και οι υπόλοιποι τα ίδια θέλω και πιστεύω. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Μοιράστηκα την εμπειρία μου σαν μανούλα που έκοψα τον πιπιλίνο και στο τρίτο μου παιδί. Για τον αποθυλασμό, παιδιά, γιατί με ρωτήσατε και γι' αυτό, να σας πω και γι' αυτό έτσι πολύ γρήγορα, συνοπτικά και πολύ γρήγορα. Ότι αποθύλασα με την ιστορία που είχα πει και στην Αλεξάνδρα. Πάλι δοκίμασα πιο νωρίς γιατί δεν ήμουν καλά ψυχολογικά. Στα 2 έτη ήθελα να το κόψω. Εκεί ένιωσα έτοιμη ότι μπορώ να το σταματήσω αυτό που κάνω. Το να θυλάζει ακατάπαυστα. Μέχρι εκεί άντεχα, αλλά τράβηξε μισό χρόνο παραπάνω. Δεν ήμουν πολύ καλά ψυχολογικά το τελευταίο διάστημα που τον θύλαζα, τους τελευταίους μήνες. Όμως έκανα υπομονή, γιατί ήθελα να το πάρει πιο ομαλά, όσο πιο ομαλά γινόταν. Με το σχολείο που ξεκινήσαμε μας βοήθησε πάρα πολύ σε πάρα πολλά πράγματα. Σε πάρα πολλά πράγματα. Η ιστορία λοιπόν έχει ως εξής. Μία φίλη μου, η φίλη μου η Μίνα, Μίνα γεια και ξενοφών γεια, αν βλέπετε το βίντεο, μου είχε πει μια ιστορία από όταν θύλαζα την Αλεξάνδρα ακόμη, δουλεύαμε στο ξενοδοχείο και πήγαινα κομμάτια στο ξενοδοχείο, γιατί η Αλεξάνδρα, σας είπα, και ο Μιχαηλάγγελος το ίδιο, ξύπναγαν 7-8 φορές μέσα στη νύχτα να θυλάσουν. Καταλαβαίνετε τι είναι 7-8 φορές. Όταν δίνεις μπιμπερό, άντε να σου ξυπνήσει 2-3-4 το πολύ φορές, σπάνια παραπάνω, αλλά όταν θυλάζεις, τις περισσότερες φορές θα υπάρχουν λίγα μωρά που θα ξυπνήσουν από το βράδυ στο πρωί, θα κάνουν 1-2 θυλασμούς. Εμένα 7-8 φορές με σήκωναν και είχα καταντήσει ζόμπι. Αχ Θεέ μου, οι μανούλες τι δύναμη έχουμε. Πόσα σκαμπανεβάσματα έχει η ψυχολογία μας και πόσα περνάει το σώμα μας για να ζήσουμε αυτό το θαύμα της μητρότητας. Η ιστορία λοιπόν της φίλης Μίνας ήταν ως εξής. Της έλεγα πώς θα αποθυλάσω, τι θα κάνω. Θα βάλεις τσιρότα, μου λέει. Τι εννοείς, της λέω. Θα βάλεις τσιρότα στις θηλές, να μην βρίσκει θηλή και θα του πεις ιστορία ότι το γάλα το πήρε το πουλάκι.
Και έτσι έκανα στην Αλεξάνδρα. Αλεξανδρούλα μου τώρα μεγάλωσε. Η Αλεξάνδρα μίλαγε κιόλας πάρα πολύ. Και ο Μιχαήλ Άγγελος τώρα έχει ξυπνήσει και μιλάει πάρα πολύ. Σήμερα μου λέει: Μαμά, έλα να παίξουμε κρυφτό. Τι είπες, του λέω. Έλα να παίξουμε κρυφτό. Μου φαίνεται δηλαδή από εκεί που έλεγε μία-δύο λεξούλες σε προτάσεις. Τώρα λέει 4-5 λέξεις μαζί και τις λέει ουσιαστικά, τις λέει δομημένα. Ξέρει δηλαδή τι θα πει. Και είναι πολύ. Από τη μία συγκινούμε γιατί λέω το μωράκι μου μεγάλος που είναι το τρίτο παιδί και δεν θέλω να κάνω άλλο. Από την άλλη όμως λέω κοίτα να δεις πώς αλλάζουν τα παιδιά. Βδομάδα τη βδομάδα, μέρα τη μέρα, μήνα το μήνα. Πώς αλλάζουν και εξελίσσονται τα παιδιά. Πόσο βοηθάει και ο παιδικός σταθμός, αλλά και το να ασχολείσαι εσύ με το παιδί. Βέβαια, πολλές φορές αυτό δεν σημαίνει ότι το παιδί θα μιλήσει γρήγορα αν ασχολείσαι εσύ πολύ. Γιατί και με τον Γιωργάκη είχα τεράστια σχολεία. Όλη μέρα ήμασταν μαζί οι δυο μας, μέχρι να γεννηθεί η Αλεξάνδρα. Και μετά που γεννήθηκε πάλι, είχα δύο παιδιά, δεν είχα τρία. Είναι άλλο να έχεις ένα, δύο, τρία. Και να πρέπει να μοιραστείς να γίνεις 3-4-5 κομμάτια. Πόσο κομμάτια θα γίνεις, είναι το σπίτι, είναι τη δουλειά, είναι όλα τα άλλα, ό,τι έχεις τέλος πάντων. Παρόλο που έδινα το χρόνο, άρχισε να μιλήσει. Γιατί ο Χρήστος έχει δυσλεξία. Και ο παιδίατρος μας είπε ότι αν υπάρχει κληρονομικότητα, πολύ πιθανό να είναι και από αυτό. Και μου τον βγάζανε αυτιστικό. Πάμε τώρα από ένα θέμα στο άλλο θέμα σε αυτό το βίντεο. Από ο Γιώργος δεν ήταν αυτιστικός τελικά, δεν είχε κάποιο τέτοιο θέμα. Δεν ήταν σε φάσμα αυτισμού, αλλά μου τον βγάζανε με θέματα και με προβλήματα, έτσι μου τα λέγανε. Να ξαναεπιστρέψουμε στην ιστορία, γιατί το παρλάραμε σήμερα πολύ, να επιστρέψουμε στην ιστορία με το πουλάκι και το γάλα. Αυτό είπα στην Αλεξάνδρα, ότι το πουλάκι πήρε το γάλα και το έδωσε στα μωράκια του, στα πουλάκια τα μικρά που γεννήθηκαν, γιατί εσύ έχεις μεγαλώσει πια και στην πάνω αυτό χρησιμοποιείς, ότι μεγάλωσε, γιατί αρέσει στα παιδιά να τους λες ότι μεγαλώσανε. Σπάνια ένα παιδί θέλει να παραμένει μωρό. Όταν του λες μπράβο και το επενείς για πράξεις που κάνει ένας μεγάλος και ακολουθεί και ένα παιδί να τα κάνει σε φυσιολογικά πλαίσια, τότε το παιδί καμαρώνει για τον εαυτό του και νιώθει ότι έχει κάνει το κάτι παραπάνω. Οπότε ναι, έτσι το πήγαμε, ότι μεγάλωσες και το πουλάκι πήρε το γάλα, το έδωσε στα μωράκια του και εσύ είσαι πάρα πολύ, πάρα πάρα πολύ γλυκό παιδάκι που έκανες αυτό το πράγμα. Έδωσες το γαλατάκι σου στο πουλάκι. Τα τσιρότα έμειναν για καιρό και στην Αλεξάνδρα και στο Μιχαηλάγγελο, ακριβώς την ίδια ιστορία είπα, τα τσιρότα έμειναν για πολύ καιρό. Έμπαινα στην μπανιέρα, έμπαινα για μπάνιο και έλεγα στον Χρήστο κράτα, είχα τη βοήθεια του Χρήστου σε αυτό το κομμάτι, κράτα, μη δει θηλή και έχουμε άλλα. Ο μικρούλης μέχρι και πριν ένα δίμηνο μου κατέβαζε την μπλούζα και έλεγε «Μαμά δεν έχει γάλα, Άγγελος πίνει γάλα από το ψυγείο, το γάλα το πίνουν τα πουλάκια, το δώσαμε στα πουλάκια, ποιος το έδωσε, εγώ» μου λέει, «εγώ με μια περηφάνεια». Αυτά. Αυτά σίγουρα θα έχουμε να διηγηθούμε όσο έχω το κανάλι, όσο μεγαλώνουν κι άλλα κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, τόσο μεγαλώνουν οι προβληματισμοί, τόσο μεγαλώνουν οι έννοιες. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Καλά κουράγια σε όλες τις μανούλες, καλή δύναμη να έχετε και όπως σας είπα, να μην βάζετε σε κουτάκια όλα αυτά που πρέπει να γίνουν. Σιγά σιγά θα γίνουν. Βρείτε το κουράγιο και σιγά σιγά θα τα κάνετε. Μην αγχώνεστε. Όλα θα έρθουν. Όλοι οι άνθρωποι έκοψαν την μπάνα. Όλοι οι άνθρωποι μίλησαν, όλοι οι άνθρωποι έκοψαν τον πιπερό και την πιπίλα. Μην αγχώνεστε. Πολλά φιλιά, μην ξεχνάτε να είστε όμορφοι μέσα και έξω από πάντων εσωτερικά. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε και αυτό το βίντεο. Θα τα πούμε στο επόμενο. Σκουτίνι.